Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για ακόμη ένα απόγευμα Παρασκευής, εδώ στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ, εδώ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV. Ο Ανδρέας Λεκάκης μαζί σας και όπως πάντα θα σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα και θα επικεντρωθούμε κυρίως σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ σήμερα, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε να σχολιάσουμε και να πούμε. Με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σίγουρα και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο να μονοπολούν το ενδιαφέρον, με την φάση των 16 και σε Champions League και σε Europa και σε Conference League να ολοκληρώνεται και τις κληρώσεις σήμερα να γίνονται. Αλλά είχαμε χθες και ένα πάρα πολύ σημαντικό ντέρμπι αιωνίων για την Ευρωλίγα και έναν μεγάλο θρίαμβο, μια τεράστια νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε βέβαια από την πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου κατ' επέκταση, και αναφέρομαι στο χθεσινό θρίαμβο φυσικά των παιχτών του Ρασβάν Λουτσέσκου, τη νέα νίκη που πήρανε επί της Γάνδης στο Βέλγιο, και αυτή η νίκη σήμανε βέβαια και την πρόκριση στις καλύτερες 8 ομάδες της τρίτης στη τάξη κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη, του Europa Conference League, αυτής της νεοσύστατης διοργάνωσης. Είναι γνωστό, το έχουμε πει και εδώ πολλές φορές, ότι σαν ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχουμε την πολυτέλεια να συνομπάρουμε διοργανώσεις, και το λέγανε οι περισσότεροι και το λέγαμε όλοι από το ξεκίνημα της χρονιάς. Από τότε που έγινε γνωστό πως θα υπάρχει μία ακόμη διοργάνωση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έστω και τρίτη σε σημασία, το Europa Conference League, πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, μια πρώτη τάξη ευκαιρία, ένα ανοιχτό πεδίο για μια ελληνική ομάδα να διακριθεί σε αυτήν την διοργάνωση, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι στις δύο μεγάλες διοργανώσεις και κυρίως βέβαια στο Champions League, όπου φέτος δεν είχαμε και ομάδα στους ομίλους, δυσκολεύονται πάρα πολύ οι ελληνικοί σύλλογοι πλέον, με το επίπεδο να έχει ανέβει τόσο πολύ και την κορυφαία διοργάνωση να έχει δημιουργήσει λίγο τη δική της κλειστή λίγα, αφήνοντας ένα μικρό παραθυράκι για τα προγραμματικά. Είναι δύσκολο για μια ελληνική ομάδα να διακριθεί. Στο Europa και εκεί είναι αρκετά απαιτητικά τα πράγματα, αλλά λέγαμε ότι στο Conference, που επίσης είναι μια καλή διοργάνωση και επίσης διαθέτει πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους και με ιστορία και με ποιότητα, ότι ήταν σίγουρα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, στην προκειμένη περίπτωση που είναι η πρώτη ομάδα που συμμετέχει στο Conference την φετινή χρονιά ουσιαστικά, αφού η ΑΕΚ και ο Άρης αποκλείστηκαν στα προγραμματικά το καλοκαίρι. Ήταν λοιπόν μια ευκαιρία για διάκριση, και αυτή την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ δείχνει να την αρπάζει από τα μαλλιά. Η νίκη επί της Γάνδης και στο Βέλγιο χθες με 1-2, έχει νικήσει στην Τούμπα 1-0, σήμανε λοιπόν την πρόκρισή του στις 8 καλύτερες ομάδες. Πολλά συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, πρέπει να πούμε, και αυτό από μόνο του δείχνει την σημασία του επιτεύγματος αυτού, πως για πρώτη φορά μετά το 2003, μετά δηλαδή από 19 ολόκληρα χρόνια, μετά από τη σεζόν 2002-2003, τότε που τα δεδομένα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οργανώσεις ήταν τελείως διαφορετικά, με τις ομάδες μας συνεχώς να πρωταγωνιστούν και κυρίως εκείνη την εποχή τον Παναθηναϊκό που έκανε πολύ καλές πορείες. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν μετά από το 2003 που μια ελληνική ομάδα βρίσκεται στους 8, στην προμηνυτική φάση δηλαδή, οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Την τελευταία φορά ήταν ο Παναθηναϊκός που είχε βρεθεί στα προμηνυτικά του κυπέλου UEFA εκείνη τη σεζόν, το 2-3, και είχε αντιμετωπίσει την Πόρτο του Ζωσέ Μουρίνιο. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Μια Πόρτο η οποία τότε ήταν ακόμη στην πορεία του να κατακτήσει την Ευρώπη για δύο διαδικές χρονιές, είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό την Ευρώπη, είχε κατακτήσει το 2003 το κύπελλο UEFA και το 2004 την επόμενη χρονιά το Champions League. Με τον Μουρίνιο στη τεχνική ηγεσία, εκεί έφτιαξε το όνομά του ο Πορτογάλος και ξεκίνησε όλη αυτή η σπουδαία του αδιαδρομία στους πάγκους. Η Πόρτο στο δρόμο για να βρεθεί σε εκείνον τον τελικό του κύπελλου UEFA είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα ένας Παναθηναϊκός που, ξαναλέω, τότε συνήθιζε να κάνει σπουδαίες ευρωπαϊκές πορείες και ένα χρόνο πριν είχε βρεθεί στην προμηνυτική φάση του Champions League, μάλιστα, έχοντας αποκλειστεί από την Μπαρτσελόνα. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα είχε επικρατήσει τη Πόρτο στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, στον Τασάντα, στο παλιό γήπεδο της Πόρτο, με 1-0, με ένα γκολ του Λιζαντέμπε, με ένα ιστορικό αποτέλεσμα.
Ο Ζωσέ Μωρίνιο είχε δηλώσει πως αν ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια των συνέντευξη τύπου πριν από το παιχνίδι Ρεβάν στη Λεωφόρο, είχε δηλώσει πως αν ο Παναθηναϊκός μας αποκλείσει θα πάρει και το τρόπαιο. Αλλά τελικά η Πόρτο ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, γιατί επικράτησε με ένα 0 στη Ρεβάντς και στην παράταση πήρε την πρόκριση τελικά για να φτάσουμε στον τελικό και συνέχεια την κατάκτηση του τροπέου. Αυτή η μεγάλη παρένθεση κλείνει, αλλά ήταν απαραίτητη για να δούμε το πόσο πολλά έχουν αλλάξει, πόσο πολύ έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα και πόσο πολύς καιρός έχει περάσει από την τελευταία φορά που έπαιξε μια ελληνική ομάδα Απρίλη μήνα στην Ευρώπη. Μετά από 19 χρόνια λοιπόν, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε ευχάριστη θέση να έχει έναν ακόμη εκπρόσωπο Απρίλη μήνα στην Ευρώπη, έναν ακόμη εκπρόσωπο σε προημιτελικά ευρωπαϊκών κυπέλων, ευρωπαϊκής οργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει Απρίλη μήνα με τη Μαρσέιγ, όπως έγινε γνωστό από την κλήρωση σήμερα το μεσημέρι, στα προημιτελικά του conference. Το μάτς με τη Γάνδη, ο ΠΑΟΚ είχε το υπέρ του 1-0 στην Τούμπα. Ήταν δεδομένο πως οι Βέλγοι θα πίεζαν για την ανατροπή της κατάστασης. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι η Γάνδη είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να σκοράρει πολύ στην έδρα της. Μπορεί να μην είναι στο καλύτερο της φεγγάρι και στο πρωτάθλημα Βελγίου να έχει χάσει έδαφος, να είναι λίγο χαμηλά, αλλά είναι μια ομάδα που εάν τις δώσεις ευκαιρίες μπορεί να σου κάνει τις ζημιές. Μπήκε πολύ πιεστικά στο παιχνίδι και το είδαμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα στα πρώτα λεπτά, αλλά το ζήτημα ήταν αρχικά να απορροφήσει την πίεση. Από τη στιγμή που απορρόφησε την πίεση των Βέλγων, όλα νομίζω έγιναν πιο απλά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θυμίζω ότι δεν είχε Ζίβκοβιτς και Κούρτιτς στην ενδεκάδα του. Πολύ σημαντικές απουσίες για τον φετινό ΠΑΟΚ, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε και πήρε την νίκη και την πρόκριση και αυτό κάνει ακόμα πιο σπουδαίο το επίτευγμά του. Αφού λοιπόν απορρόφησε ο ΠΑΟΚ την αρχική πίεση, βρήκε γκολ με τον Κρέσπο στο 20 λεπτό και όλα έγιναν πιο απλά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι η Γάνδη βρήκε τελικά τον γκολ που νομίζω ότι και ήταν στο πρώτο ημίχρονο, 5 λεπτά πριν από τη λήξη με τον Ντεπουάτρ και έφερε τα πράγματα σε μια ισορροπία. Χρειαζόταν ένα ακόμη γκολ για να πάει το παιχνίδι στην παράταση και είχε ένα ολόκληρο ημίχρονο για να το πετύχει, αφού πλέον, όπως γνωρίζουμε, δεν ισχύουν τα εκτός έδρας γκολ. Ο ΠΑΟ κατάφερε, άντεξε και όχι μόνο αυτό, με ένα πολύ ωραίο γκολ μακρινό σουτ του Ντάγκλας Αυγούστο, έκανε το 1-2 και πήρε τελικά και την νίκη. Μεγάλη μορφή ο Αντελίνο Βιερίνια, εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟ, ο οποίος χρειάστηκε να κάνει ράματα στο κεφάλι, χρειάστηκε να παίξει με επίδεσμο, να ματώσει κυριολεκτικά τη φανέλα από τα πιο εντυπωσιακά φωτογραφικά κλικς που κυκλοφορούν η χθεσινή εικόνα του Βιερίνη, ο οποίος με αυτοθυσία συνέβαλε και αυτό στα μέγιστα στο να πάρει ο ΠΑΟΚ αυτή την σπουδαία πρόκριση. Και νομίζω δεν υστέρησε κανένας. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος γενικότερα φέτος δεν έλειψαν οι γκρίνιες, τα σκαμπανεβάσματα στο πρωτάθλημα, το ότι έχασε έδαφος από πολύ νωρίς και πλέον όσο και να προσπαθήσει να παλέψει μέχρι το τέλος, σίγουρα κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να πιάσει τον Ολυμπιακό στην κορυφή. Αλλά να που η φετινή χρονιά εξελίσσεται και μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερο επιτυχημένη, κυρίως μέσω αυτής της πορείας στην Ευρώπη, και να που βλέπουμε για ακόμη μια φορά γιατί κάποια ομάδα ελληνική δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποτιμά διοργανώσεις όπως το Conference League. Πριν πάμε στην κλήρωση, να δούμε λίγο τα άλλα αποτελέσματα σε αυτή τη φάση των 16 του Conference League. Μεγάλη πρόκριση για την Bodo Glimt που πέρασε στην παράταση την Alkmaar, έχοντας χάσει 2-1 στην κανονική διάρκεια. Έχει νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, αλλά έβαλε γκολ στο 105 και συνεχίζει το παραμυθένιο ταξίδι της η Bodo σε αυτή την διοργάνωση. Η Ρεν νίκησε 2-1 την Λέστερ στη Γαλλία, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Οι Αλεπούδες είχαν το 2-0 στο πρώτο παιχνίδι και κατάφεραν να προκριθούν. Το Αϊτχόβεν Κοπεχάγη ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια που παρακολουθήσαμε στα ευρωπαϊκά κύπελα. 4-4 με 8 γκολ και πάρα πολλές φάσεις. 4 γκολ έβαλε η Αϊτχόβεν ξανά, αλλά αυτή τη φορά δεν συνάντησε ίδια αντίσταση από τους Δανούς. Επικράτησε πολύ εύκολα με 0-4, έκανε ένα πάρτι στο Πάρκεν, στην Δανέζικη πρωτεύουσα, με 2 γκολ του Ζάχαβη, ένα του Γκέτσε και ένα του Μαντουέκε και πέρασε θριαμβευτικά και αυτή στους 8. Η Μαρσέιγ
Νίκησε ξανά τη Βασιλεία με 2-1, η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην οκτάβα. Η Ρώμα λυτρώθηκε από το γκολ του Τέμι Έμπραχαμ στο 90 και λέω λυτρώθηκε γιατί είχε με νικήσει στο πρώτο παιχνίδι 1-0 τη Φίτεσε στην Ολλανδία, αλλά βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Βίτεκ με 1-0 στην Ιταλία και όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα πάει στην παράταση. Ήρθε όμως ο Έμπραχαμ, ο οποίος είναι ο MVP φέτος της Ρώμα, πραγματικά, ό,τι τροπή και αν πάρει χρονιά για τους Τζιαλορώσοι, και κατάφερε να στείλει την πρόκριση στο μέρος της ομάδας του και το εισιτήριο στα προημιτελικά. Η Φέγενορντ νίκησε με 3-1 την Παρτιζάν, συνολικά σκόραρε 8 γκολ σε αυτό το ζευγάρωμα με τους Σέρβους. Φέγενορντ μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Γενικά οι Ολλανδοί είχαν όλες τις ομάδες τους ευρωπαϊκά κύπελα, υπέστησαν ένα πλήγμα αυτή τη βδομάδα αφού αποκλείστηκε και η Αλκμαρ, αποκλείστηκε και η Φίτεσε, αποκλείστηκε και ο Άγιαξ από το Champions League, αλλά υπάρχει η Αϊτχόβεν και η Φέγενορντ για να κρατούν ψηλά την σημαία για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Και επίσης είχαμε και το 4-3, ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι της Λάσκ Λίντσερ της Αυστριακής ομάδας με την Σλάβια Πράγας. Παρά βέβαια αυτή την νίκη, η Σλάβια ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση, γιατί είχε νικήσει με 4-1 στο πρώτο παιχνίδι και είχε κλειδώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος την πρόκριση. Πάντως, και για να γυρίσουμε στην σπουδαία επιτυχία του ΠΑΟΚ, είναι τεράστια υπόθεση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξαναλέω, και ως προς τη θέση της Ελλάδας στην γενική κατάταξη της UEFA. Και αυτό για να δούμε πόσες ελληνικές ομάδες θα βγουν στην Ευρώπη τη σεζόν 23-24, γιατί για τη σεζόν 22-23 έχουν κλειδώσει οι συμμετοχές. 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια δίνει η Ελλάδα ξανά. Με την σπουδαία αυτή νίκη πρόκριση του ΠΑΟΚ, μένουμε, πρέπει να πω, στην 15η θέση της γενικής κατάταξης. Εάν διατηρηθούμε σε αυτή τη θέση, βγάζουμε 5 ομάδες την σεζόν 23-24, δηλαδή επιστρέφουμε στα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια, αντί 4 που βγάζουμε την τελευταία διετία. Και το αξιοσημείωτο είναι, μιας και αναφερθήκαμε και στην ήττα της Σλάβια Πράγας, πως αυξήσαμε και τη διαφορά μας από την Τσεχία που είναι ακριβώς από κάτω στους 600 πόντους, αν θυμάμαι σωστά, γιατί εκμεταλλευτήκαμε ακριβώς αυτό, την ήττα της Σλάβια Πράγας από την Λίντσερ, παρά το γεγονός πως οι Τσέχοι ήταν αυτοί που πέρασαν στην επόμενη φάση και συνεχίζουν και αυτοί με μια ομάδα στο conference. Επομένως, ήταν διπλό το καλό χθες για την Ελλάδα και μας έκανε ένα δώρο η Λίντσερ, παρά το γεγονός ότι αποχαιρέτησε την διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κλήρωση. Η Μαρσέιγ ήταν η ομάδα που έβγαλε η κληρωτίδα για αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δεδομένα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια ακόμη καλύτερη πορεία. Ήδη είναι επιτυχημένος με την παρουσία στην οκτάδα. Αλλά όταν σου ανοίγεται αυτός ο δρόμος μπροστά σου, αυτή η μεγάλη ευκαιρία, σίγουρα δεν μπορείς να τον αφήσεις να πάει χαμένος. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο ΠΑΟΚ έχει αδικήσει τον εαυτό του σε παλιότερες ευρωπαϊκές του πορείες τα τελευταία χρόνια. Και αυτό γιατί υπήρχε η άποψη γενικότερα πως θυσίαζε ο ΠΑΟΚ στο βωμό ενός πρωταθλήματος και ενός πρωταγωνιστικού ρόλου στην Ελλάδα, την Ευρώπη. Ενώ κατά καιρούς είχε ομάδες που είχαν τη δυνατότητα να φτάσουν μακριά. Φέτος βλέπουμε ότι επιτέλους ο ΠΑΟΚ δίνει το απαραίτητο βάρος στην Ευρώπη και επιβραβεύεται γι' αυτό. Η κλήρωση μπορεί να μην ήταν η καλύτερη δυνατή, λοιπόν, για την ομάδα του Λουτσέσκου. Η Μαρσέιγ είναι ένας δυνατός σύλλογος, θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα για την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ τον ερχόμενο Απρίλη. Μια ομάδα που είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στην Γαλλία, που παλεύει για την έξοδο στο Champions League, που έχει ποιοτικούς παίχτες. Έτσι κι αλλιώς θα είχε ένα δύσκολο αντίπαλο ΠΑΟΚ. Ίσως αν έπεφτε με την Bodo Glimt ή με την Σλάβια Πράγας να μιλάγαμε για μια πιο βατή κλήρωση. Βέβαια, κάθομα δεν είναι επικίνδυνη και η Bodo, θυμίζω ότι νωρίτερα μέσα σεζόν νίκησε 6-1 τη Ρώμα στους ομίλους, με την οποία παίζει πάλι παρεμπιπτόντως, και απέκλεισε και την Celtic και την Alkmaar. Αρκετά υπολογίσιμα μεγέθη στην Ευρώπη σε αυτή την διοργάνωση, λοιπόν.
Θα μπορούσε επίσης βέβαια να τύχει με την Λέστερ, με την Αιντχόβεν, με τη Ρώμα, πολύ δυνατούς συλλόγους. Έπεσε λοιπόν πάνω στη Μαρσέιγ. Τα άλλα ζευγάρια είναι Φέγενορ, Σλάβια Πράγα, Μπόντο Γκλίμπτ, Ρώμα και Λέστερ Αιντχόβεν. Μπόντο Γκλίμπτ, Ρώμα, ξαναλέω, συναντιούνται και πάλι μετά τους ομίλους και η Ρώμα θέλει την απάντηση για την εξάρα εκείνη στην Νορβηγία που τόσο πολύ συζητήθηκε. Βέβαια δεν κόστησε στη Ρώμα ούτε καν την πρωτιά στον όμιλο. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι μπορεί να είναι μια μέτρια σεζόν φέτος για την Ρώμα, αλλά νομίζω πως ο Ζωζέ Μουρίνιο θέλει όσο τίποτα αυτό το τρόπαιο, το Conference League, γιατί εκτός του θα γίνει ο πρώτος προπονητής που κατακτά αυτή τη διοργάνωση, θα γίνει και ο πρώτος που κατακτά και τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει βέβαια δύο φορές το Europa League και δύο φορές το Champions League. Και θα είναι και μια ηχηρή απάντηση, ίσως το θεωρούν ξεγραμμένο. Κλείνει αυτή η παρένθεση για την Ρώμα. Δύσκολη αποστολή λοιπόν για τον ΠΑΟΚ που έχει το πρώτο παιχνίδι στην Μασσαλία και τη ρεβάντς την έχει στην Τούμπα. Αυτό ίσως αποδειχθεί θετικό στοιχείο για τον ΠΑΟΚ που θα έχει την δύναμη του κόσμου του στον επαναληπτικό. Αλλά νομίζω πως ο ΠΑΟΚ στάθηκε τυχερός στα ζευγαρώματα στη συνέχεια, στο ζευγάρωμα της συνέχειας μάλιστα, γιατί πλέον θυμίζω ότι από πέρσι νομίζω ξεκίνησε αυτό, οι κληρώσεις για τα προημιτελικά έχουν αμέσως μετά κληρώσεις και για τις διασταυρώσεις στον ημιτελικό, σε αντίθεση με ό,τι γινόταν λίγα χρόνια πριν που είχαμε νέα κλήρωση στα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε περίπτωση που περάσει την Μαρσέη θα πέσει πάνω στον νικητή του ζευγαριού Φέγενορντ Σλάβια Πράγας. Εάν ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την υπέρβαση να περάσει και τη Μαρσέη και έχει φτάσει σε μία ακόμη μεγάλη επιτυχία, τότε νομίζω ότι είτε τη Φέγενορντ συναντήσει είτε τη Σλάβια Πράγας, όσο καλές ομάδες να είναι και οι δύο, δεν θα αποτελούν φόβητρο. Θα είναι ένα ζευγάρι που θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πει πως μπορεί να το παίξει τα ίσια. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, ο τελικός είναι μια ανάσα στα τύρανα. Δηλαδή, εδώ που έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ, στις τελευταίες πίστες αυτής της διοργάνωσης, όλα μα όλα μπορούν να συμβούν. Και πρέπει όλοι μας, σαν Έλληνες φίλαθλοι, να ευχηθούμε πραγματικά ο ΠΑΟΚ να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται σε αυτήν την διοργάνωση. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, ξαναλέω, για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο που έχει περάσει τόσα πολλά. Από εκεί και πέρα τώρα η άλλη διασταυρώση είναι ο νικητής του Μπόντο Γκλίμπτ Ρώμα θα παίξει με τον νικητή του Λέστερ Αϊντχόβεν. Εκεί αν περάσει η Ρώμα σίγουρα θα έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στον άλλον ημιτελικό. Και να δούμε στο τέλος ποιες ομάδες θα είναι αυτές που θα πάνε για να κόψουν το νήμα στα τύρανα, ξαναλέω, επί αλβανικού εδάφους στις 23 νομίζω Μαΐου. Στις 24 Μαΐου νομίζω στον τελικό του Conference League.
Και για να κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο του Conference League, πάμε να δούμε λίγα πράγματα για τη Marseille. Ξαναλέω την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ στους 8 πλέον της διοργάνωσης. Είπαμε και προηγουμένως κάποια πράγματα για την πορεία της στο πρωτάθλημα. Πολύ βελτιωμένη σε σχέση με την περσινή σεζόν η ομάδα της Μασσαλίας. Είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή στο Σαμπιονά, στο μείον 15 βέβαια από την πρωτοπόρο Paris Saint-Germain. Δεν υπάρχει πιθανότητα να κυνηγήσει τίτλο, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι να τερματίσει στην τριάδα για να βγει στο Champions League της επόμενης περίοδου. Ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία από το Europa League και υποβιβάστηκε στη συνέχεια στο Conference. Ήταν στους ομίλους εκείνο το όμιλο με την Galatasaray και τη Lazio, τερμάτισε τρίτη και συνέχισε στο Conference League. Εκεί όπου προκρίθηκε επί της Καραμπάγκ αρχικά στα play-off, στα μπαράζ για τους 16. Στους 16 συνάντησε τη Βασιλεία, απέκλεισε και τους Ελβετούς με δύο νίκες 2-1 και πλέον αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Έχει προπονητή τον Χόρχε Σαμπάολη, τον Αργεντινό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που ανέλαβε τη Μαρσέη στην περσινή σεζόν την έχει βελτιώσει σε πάρα πολλούς τομείς και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Ένας προπονητής πολύ έμπειρος που έχει κοουτσάρει και την Εθνική Αργεντινής και την Εθνική Χιλής και την Σεβίλη πριν από λίγο καιρό. Είναι αυτό που λέγαμε ότι η Μαρσέη έχει πολλούς παίχτες με ποιότητα. Έχει το Μανταντά κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος πραγματικά θεωρεί κανείς ότι είναι ισόβιος τερματοφύλακας της Μαρσέη. Εγώ προσωπικά το θυμάμαι από το 2008 να είναι goalkeeper της Marseille. Είχε ένα μικρό διάστημα που πήγε και δοκίμασε αντίχει του στην Αγγλία για την Crystal Palace. Και έχει φυσικά σαν πιο ποιοτικό παίχτη, σαν μεγάλο αστέρι τον Δημήτρη Παγιέτ, ο οποίος στα 34 του νομίζω ότι φέτος διανύει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μοιάζει πραγματικά αναγεννημένος. Έχει 11 γκολ και 11 assist, διαβάζω εδώ, σε 35 συμμετοχές φέτος. Ο Παγιέτ, ο οποίος έστω και σε αυτήν την ηλικία κάνει τη διαφορά και στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Και γενικά σαν παίχτες δεκάδας έχει τον Ουντέρ, τον Τούρκο Εξτρέμ που είναι και αυτός πάρα πολύ ποιοτικός, τον Γκεντουζί στα Χαφ, τον Σέντρικ Μπακαμπού στην επίθεση που τον πήρε το καλοκαίρι. Τον Κολάσινατς και αυτό, το χειμώνα με συγχωρείτε τον πήρε και τον Κολάσινατς και αυτός είναι χειμερινή προσθήκη. Φυσικά στην επίθεση και ο Αρκάντιους Μίλικ, ο Πολωνός, ο οποίος έχει έφεση στο σκοράρισμα. Ο Ζέρσον ο Βραζιλιάνος και αυτός ποιοτικός. Ο Μπουμπακάρ Καμαρά ο Χαφ έχει απασχολήσει πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, τον έχουν στο μπλοκάκι τους. Και γενικά τον Τσάλτα Τσάρ στο κέντρο της άμυνας, τον Κροάτι, τον Λιρόλα, τον Σαλιμπά. Γενικά είναι μια ομάδα με πολλές λύσεις και αρκετή ποιότητα. Και ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πρέπει να παίξει στο 100% για να μπορέσει να την αποκλείσει, να την θέσει εκτός της διοργάνωσης και να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Καλά να είμαστε, θα τα λέμε και όταν πλησιάζει περισσότερο η προημιτελική φάση και οι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Μαρσέιγ. Κρατάμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο βιώνει μια τεράστια επιτυχία ξανά για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια. Κρατάμε ότι ο δρόμος για τον ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι ανοιχτός, παρά το γεγονός ότι η Μαρσέιγ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και με την πιθανή διασταύρωση συνέχεια του νικητή του ζευγαριού Φέγενορντ Σλάβια Πράγας και μακάρι να έχουμε υλικό να συζητάμε και για άλλες επιτυχίες του ελληνικού ποδοσφαίρου στο μέλλον. Και σε πολύ λίγο θα πάμε να μιλήσουμε και για Champions League, γιατί και εκεί είχαμε το φινάλε της φάσης των 16 και εκεί είχαμε σήμερα μια κλήρωση με πολύ πολύ ενδιαφέρον.
Το Champions League λοιπόν καταρχάς την Τρίτη και Τετάρτη που μας πέρασε κλείδωσε η οκτάδα. Ήταν και τα τελευταία μάτς των επαναληπτικών της φάσης των 16, όπου πραγματικά ήταν η χαρά του διπλού και τα τέσσερα παιχνίδια έληξαν με νίκες των φιλοξενούμενων και φυσικά δεν έλειψαν και οι μεγάλες εκπλήξεις, οι οποίες αν το καλοσκεφτούμε δεν ήταν και τόσο μεγάλες, αν δούμε γενικότερα την εικόνα των επαναληπτικών. Η Ατλέτικο έφυγε με τη νίκη από το Old Trafford με 1-0 κόντρα στην Manchester United με τον γκολ του Ρέναν Λόντι στο 41, σκορ που το κράτησε μέχρι το τέλος και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου μάτς πήρε την πρόκριση στην οκτάδα. Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Τσόλο Σιμεώνε που δεν ξεκίνησε τόσο καλά τη χρονιά. Έχασε από νωρίς έδαφος πολύ στην Ισπανία. Δεν μπόρεσε ουσιαστικά ποτέ να μπει στη διαδικασία να διατηρήσει τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βρίσκει τον παλιό καλό της εαυτό, την κλασική συνταγή της σκληροτράχηλη αυτή η ομάδα που μας παρουσίαζε ο Σιμεώνε όλα αυτά τα χρόνια στον πάγκο του στη Μαδρίτη, στους Ροχιμπλάνκους. Και το έδειξε αυτό και στο Old Trafford. Το παιχνίδι της ήρθε κουτί ακριβώς όπως το ήθελε. Η Ατλέτικο προηγήθηκε στο σκορ, σκόραρε πρώτη και ήταν πολύ δύσκολο μετά για τη United να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Διατήρησε αυτό το σκορ μέχρι το τέλος. Μια United η οποία φαίνονταν να μην έχει αρχή, μέση και τέλος. Πολύ μπερδεμένη. Γενικότερα η χρονιά είναι πολύ προβληματική φέτος για τη United. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Τι και αν έπαιξε με δύο επιθετικούς ο Ράγνικ, τι και αν έκανε αλχημίες στην ενδεκάδα στο τέλος για να βρει τη λύση, δεν μπόρεσε η United να βρει τον γκολ που θα πήγαινε έστω το παιχνίδι στην παράταση. Και αυτό που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε αυτό το μάτς ήταν πως ο Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος προερχόταν από ένα hat-trick με την Tottenham, το 59ο του στην καριέρα του, φτάνοντας στα 807 γκολ και έχοντας γίνει πλέον και με τη βούλα και επίσημα μέσω της στατιστικής κατηγορίας του ποδοσφαίρου ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο άθλημα. Τελείωσε λοιπόν αυτό το τόσο κρίσιμο μάτς για την United χωρίς τελική. Είναι κάτι που του έχει συμβεί άλλες δύο φορές του Ρονάλντο στο Champions League. Η μία ήταν με τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 3-4 στην πρώτη του χρονιά στη United, όταν ήταν ακόμα πολύ πιτσιρικάς, και η άλλη ήταν με την Barcelona. Από τον Ρονάλντο περίμεναν τα περισσότερα ή της United. Αυτό ήταν φανερό και με τις γιώμες που έκαναν προς το τέλος του μάτς για να τον σημαδέψουν. Δεν μπόρεσε να τραβήξει ο Ρονάλντο, όμως τον αντιμετώπισε πάρα πολύ καλά ο Σιμεώνε, η άμυνα της Ατλέτικο, και έτσι οι Ροχιμπλάνκος πήρανε την πρόκριση στην οκτάδα. Μεγάλη έκπληξη για πολλούς ήταν το διπλό της Μπενφίκα επίσης, το 0-1 με τον γκολ του Ντάρουιν Νούνιες, του παίχτη που έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του φέτος με την Μπενφίκα, του Ουρουγουανού επιθετικού. Με εκείνη την κεφάλαιο στο 77, παρά το γεγονός πως ο Άγιαξ είχε την υπεροχή, η Μπενφίκα είχε την ουσία. Αυτό το γκολ του Νούνιες δεν βρήκε απάντηση, έστω να πάει ο Άγιαξ στο παιχνίδι στην παράταση μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα. Και έτσι η Μπενφίκα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος τώρα έτσι πρόχειρα, χωρίς να το έχω μπροστά μου, για πρώτη φορά από το 2006 νομίζω. Το 2005-2006 ήταν η τελευταία φορά που είχε φτάσει προημιτελικά. Είχε αποκλειστεί τότε από την Μπαρτσελώνα, στην πορεία της Μπαρτσελώνα μέχρι το τρόπαιο στο Παρίσι το 6. Κατά σύμπτωση είναι ξανά στο Παρίσι, ο τελικός ξανά στο ίδιο γήπεδο, το Stade de France. Είναι ξανά λοιπόν στην προημιτελική φάση που συμμετείχαμε μετά από τόσο πολύ καιρό, τόσα πολλά χρόνια. Για τον Άγιαξ είναι μια αποτυχία, γιατί είχε μια πολύ βατή κλήρωση σε αυτή την νοκάουτ φάση. Μια ομάδα η οποία μαζί με Λίβερπουλ και Μπάγερν έκανε το απόλυτο στη φάση των ομίλων. Υπήρχαν πολλές συζητήσεις μήπως αυτή η έκδοση του Άγιαξ είναι ακόμη καλύτερη από την σεζόν 2018-2019, εκείνη την έκδοση του Άγιαξ που μας είχε παρουσιάσει ο Τενχάγ. Αλλά τελικά κάπου στα μισά έχασε το δρόμο ο Έαντας και έμεινε εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας. Είναι κρίμα για τον Άγιαξ γιατί έχοντας βρεθεί κόντρα στην Μπενφίκα σε αυτή την φάση, είχε μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να πάει ακόμα πιο μακριά στη διοργάνωση. Αλλά στην κορυφαία δεσμευτική διοργάνωση τίποτα δεν πρέπει να προεξοφλείται και βλέπουμε ότι όλα τα παιχνίδια έχουν αυξημένο δείκτη δυσκολίας. Λοιπόν, το πολύ μεγάλο κάζο αυτής της εβδομάδας ήταν φυσικά αυτό της Γιουβέντους, αυτό που έγινε στο Τωρίνο, το Juventus Villarreal 0-3. Εντάξει, βέβαια, ένα παιχνίδι που δεν ήταν για 0-3. Το λες και μαγική εικόνα το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα δεν είναι μαγική εικόνα η Villarreal να
προκρίνεται να πανηγυρίσει την πρόκριση στο τέλος στην προημιτελική φάση. Νομίζω με το σπαθί της απόλυτα δίκαια η ομάδα του Unai Emery είναι στα προημιτελικά. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια Juventus κατώτερη των περιστάσεων στην Revanse. Και αν στο πρώτο ημίχρονο είχε κάποιες καλές προσπάθειες, κυρίως με εκφραστή τον Βλάχοβιτς, έφτασε κοντά στον γκολ, είχε και δοκάρι με τον Σέρβο επιθετικό. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν απλά τραγική η ομάδα του Αλέγκρι. Για παιχνίδι τέτοιων απαιτήσεων, τώρα το να παίζεις Revanse στην έδρα σου, να θέλεις γκολ οπωσδήποτε για να προκριθείς, γιατί είχε έρθει ένα το πρώτο παιχνίδι, δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ, και να μην έχεις ούτε τελική ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν είχε τελική η Γιουβέντους στο δεύτερο ημίχρονο, και να είχε θα ήταν κάποια ευκαιρία χωρίς ιδιαίτερη ουσία. Τότε νομίζω ότι είσαι άξιος της μοίρας σου πραγματικά, και ήταν η Villarreal βρήκε την ευκαιρία με δύο πέναλτι, ένα του Μορένο στο 78, ένα του Ντανζούμα Γρούνεφελ στο 92. Ενδιάμεσα είχε σκοράρει και ο Πάο Τόρες για το 0-2. Έφτασε όχι απλά σε νίκη η πρόκριση, σε θρίαμβο μέσα στο Allianz Stadium. Και νομίζω ότι αυτή η ήττα ήταν μια ήττα που ξεγύμνωσε, και ένας αποκλεισμός που ξεγύμνωσε όλα τα προβλήματα της Γιουβέντους, για όλα αυτά που συζητιούνται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι αν περνούσε η Juventus, αλλά έγιναν ακόμα πιο έντονα τα προβλήματα. Μια Juventus με θέματα στην άμυνα, βάλτε και τις απουσίες του Μπονούτσι και του Κιελίνη. Ήταν ανέτοιμος ο Κιελίνη στον πάγκο, ο Μπονούτσι δεν ήταν καν στην αποστολή. Με μέτρια back, πολύ μέτρια back. Με κέντρο που είχε συνηθίσει τη Juventus να τη βλέπει με παγκοσμίου κλάσης μέσους στα προηγούμενα χρόνια, και τώρα προσπαθεί ένας Αρτούρ, ένας Ραμπιό, ο Λοκατέλη που έκανε πολύ καλά παιχνίδια το περασμένο καλοκαίρι με την Εθνική Ιταλία στο Euro, αλλά και αυτός νομίζω ότι χρειάζεται ένα πιο έμπειρο παίχτη δίπλα του, πιο ποιοτικό παίχτη δίπλα του για να ελευθερωθεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Η Juventus το χειμώνα που μας πέρασε προσπάθησε να κάνει κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Πήρε έναν φορ που έχει τον γκολ στο αίμα του, τον Βλάχοβιτς. Την έχει βοηθήσει όσο μπορεί. Είναι κάποια παιχνίδια στα οποία έχει εντυπωσιάσει, είναι κάποια παιχνίδια στα οποία έχει μείνει μακριά από τα φώτα. Αλλά για να φανεί και ένας επιθετικός, πρέπει να κάνουν δουλειά και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, όταν έχεις μέτριους χαφ και μέτρια μπακ, και ο επιθετικός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο Βλάχοβιτς με ένα πολύ ποιοτικό κέντρο που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες στα παιχνίδια για τη Juventus, περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ, νομίζω ότι θα είχε ακόμη καλύτερα νούμερα στη Juventus. Και βέβαια πήρε και το Ζακάρια, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος σε αυτό το παιχνίδι, και γενικότερα νομίζω έχουμε να το δούμε καιρό στα παιχνίδια της Juventus. Χρειάζεται ένα ολικό lifting η Juventus το καλοκαίρι, το έχουμε ξαναπεί. Πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία ο αποκλεισμός από τη Villarreal, και αν τα βάλουμε κάτω θα δούμε ότι τα τελευταία χρόνια η Juventus μένει έξω νωρίς στο Champions League από ομάδες όχι μεγαθύρια. Και αυτό κάνει ακόμη μεγαλύτερη την αποτυχία της Juventus, που έχει επενδύσει τα εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια και δεν μπορεί να φτάσει στη διάκριση στο Champions League. Μια ομάδα που το 2015 και το 2017 έχει φτάσει μέχρι τον τελικό, αλλά από εκεί και πέρα το 19 αποκλείστηκε από τον Άγιαξ στα προημιτελικά. Το 20 αποκλείστηκε από τη Λιόν στη φάση των 16. Πέρσι από την Πόρτο στη φάση των 16 και φέτος από τη Villarreal στην ίδια φάση. Δηλαδή τρία συνεχόμενα χρόνια Λιόν, Πόρτο, Villarreal. Ομάδες που δεν θα έπρεπε να αποτελούν φόβητρα για ένα σύλλογο του μεγέθους της Juventus, και όμως βλέπουμε ότι οι Bianconeri όχι μόνο τα βρίσκουν σκούρα, φτάνουν και σε μεγάλες αποτυχίες. Αλλά για να μην αδικούμε και τον νικητή, γιατί πάντα πρέπει να μιλάμε για τον νικητή κυρίως σε αυτές τις περιπτώσεις, η Villarreal έδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα. Ομάδα φοβερά στημένη σε κάθε παιχνίδι. Ομάδα πολύ δυσκολοκατάβλητη, με έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, μέτρ των νοκάουτ παιχνιδιών. Θυμίζω ότι ο Έμερι έχει πάρει 4 φορές το Europa League, 3 συνεχόμενες με τη Σεβίλη, 1 με τη Villarreal πέρσι, και έχει φτάσει σε έναν ακόμη τελικό με την Arsenal το 19. Είναι ένας παίκτης που πηγαίνει το Europa League. Είπε και ο ίδιος σε δηλώσει του ότι λατρεύω το Europa League, αλλά θα ήθελα να συνεχίσω να δοκιμάζομαι στο Champions League, και αυτό θα κάνει, γιατί η Villarreal βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης στην προημιτελική φάση. Και φυσικά
Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το πόσο πολύ μπροστά είναι και το ισπανικό ποδόσφαιρο. Το λέω γιατί υπάρχουν πολλές απόψεις ότι έχει πέσει η ποιότητα στο ισπανικό ποδόσφαιρο, ότι δεν είναι όπως το αγγλικό, ότι και το ιταλικό έχει κάνει βήματα προς τα μπρος. Συμφωνώ και το ισπανικό έχει μείνει αρκετά πίσω, αλλά θυμίζω ότι η Villarreal είναι 7η αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Δεν είναι καν σε θέσεις που οδηγούν σε Champions League ή Europa League. Και όμως κατάφερε και βρίσκεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Και αυτό νομίζω λέει πολλά για τους Ισπανούς και το ποδόσφαιρό τους. Και τέλος είχαμε και ένα ακόμη διπλό, τη νίκη της Chelsea στην έδρα της Lille με 1-2. Μπορεί η Lille να προηγήθηκε με πέναλτι του Γιλμάζ και να θορύβησε προς στιγμή τους μπλε, που είχαν νικήσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι, αλλά έβαλε τα πράγματα στη θέση του ο Pulisic στις καθυστερήσεις και ο Αθπιλικουέτα ολοκλήρωσε την ανατροπή για την Chelsea στο 71. Από αυτό το μάτς πολλά δεν θα θυμόμαστε. Θα θυμόμαστε την ταλαιπωρία και το θρίλερ για την Chelsea για να δει αν θα ταξιδέψει στο παιχνίδι, γιατί τα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί πλέον στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και το πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα στην Chelsea πια. Και κυκλοφόρησε δημοσίευμα που υποστηρίζει πως η Chelsea στο Champions League, αν δεν βρεθεί λύση με την πώλησή της, θα παίξει και κλεισμένο το θύρον τα παιχνίδια και όχι απλά με παρουσία κατόχων διαρκείας όπως γίνεται στην Αγγλία. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση πιο πολύ για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ταξίδεψε τελικά με αεροπλάνο στη Γαλλία. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα όριο στα έξοδα που θα πρέπει στα λεφτά που θα πρέπει να χαλάει η Chelsea για τα ταξίδια της εξωτερικής παιχνίδια. Νομίζω ένα όριο που έχει μπει στις 20.000 ευρώ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο συζητιόταν έντονα το ότι θα πάει με Pullman μέχρι το Riverside για να παίξει με τη Middlesbrough στα προημιτελικά του FA Cup την Κυριακή. Στη συνέχεια οι παίκτες δήλωσαν πρόθυμοι να πληρώσουν την τσέπη τους για να αυλωθεί αεροπλάνο για να πάει την ομάδα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν κάλλιστα να αποσυντονίσουν την ομάδα ή και να τις εσπυρώσουν. Προς το παρόν γίνεται το δεύτερο. Γιατί βλέπουμε μια Chelsea σοβαρή, μετρημένη, που δεν δείχνει να επηρεάζεται, τουλάχιστον αυτό δεν φαίνεται στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, από όλα αυτά τα προβλήματα. Συνεχίζει ακάθεκτη στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κέρδισε πέρσι στο Champions League, στον τελικό στο Porto κόντρα στη City. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην κλήρωση. Έγιναν γνωστά και τα ζευγάρια των προημιτελικών το μεσημέρι. Chelsea Real Madrid, Manchester City Atletico Madrid, Villarreal Bayern Μονάχου και Benfica Liverpool. Με μια πρώτη ματιά, το μεγάλο ντέρμπι είναι αυτό ανάμεσα στην Chelsea και την Real. Πρώτο παιχνίδι στο Stamford Bridge, ρεβάνς στο Μπερναμπέου. Δύσκολη αποστολή και για τη City κόντρα στην Ατλέτικο. Φαβορή είναι σίγουρα η ομάδα του Guardiola. Θα έχει ενδιαφέρον η κόντρα Guardiola Simeone, η κόντρα δύο προπονητών με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Αλλά η Ατλέτικο δεν θα το κάνει εύκολο στη City, νομίζω σε καμία περίπτωση. Και επίσης, με μια πρώτη ματιά, πιο εύκολο έργο δείχνει να έχει η Bayern και η Liverpool κόντρα σε Villarreal και σε Benfica αντίστοιχα. Βέβαια, η Villarreal έχει δείξει πόσο ζημιές μπορεί να κάνει. Κάθε ομάδα θα πρέπει να μην την υποτιμήσει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όσο καλή ομάδα και αν είναι η Villarreal, η Bayern δεν θα δυσκολευτεί τόσο σε αυτό το ζευγάρι. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια την Bayern να τη βλέπουμε είτε να φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου, δηλαδή να είναι πάντα εκεί, δηλαδή τελικό, ημιτελικό, Champions League και αυτά, είτε αν αποκλείεται νωρίτερα, να αποκλείεται πάντα από κάποιο μεγάλο μέγεθος ευρωπαϊκό. Σπάνια η Bayern πέφτει θύμα εκπλήξεων, γιατί έκπληξη θα είναι, μη γελιόμαστε, να περάσει η Villarreal τους Βαβαρούς. Θα δούμε, βέβαια, και η Bayern δεν έχει αψεγάδια στην παρουσία φέτος, έχει και αυτά τα θέματά της, παρά το γεγονός ότι είναι πρώτη στη Γερμανία με διαφορά. Τώρα, η Liverpool είναι η ομάδα που δείχνει να έχει τις πιο πιθανότητες πρόκρισης, με μια πρώτη ματιά, κοντά στην Benfica. Νομίζω ότι την Benfica την ήθελαν όλοι σαν αντίπαλο και ας πέρασε τον Άγιαξ στους 16. Και εγώ νομίζω ότι η ποιότητα της Liverpool είναι τέτοια που δεν θα τη βάλει σε μπελάδες σε αυτή τη διασταύρωση με τους Πορτογάλους. Βέβαια, η Liverpool παίζει σε όλα τα μέτωπα και θα παίζει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κυνηγάει τη θέση στο πρωτάθλημα, με τη νίκη της μάλιστα μεσοβδόμαδα κόντρα στην Arsenal, μείωσε στον ένα πόντο διαφορά και γίνεται πραγματικά μια μάχη θρίλερ.
Θα γίνει νομίζω μια μάχη τρίλερ μέχρι το τέλος της χρονιάς στην Αγγλία για τον τίτλο. Αυτό ίσως κάπως στοιχήσει στη Λίβερπουλ και την αποπροσανατολίσει και στο Champions League. Θα δούμε βέβαια. Δεν το κάνει πρώτη φορά η Λίβερπουλ. Η ομάδα του Κλοπ ξέρει πολύ καλά πώς να χειρίζεται όλες τις διοργανώσεις. Δεν θα έχει και τον Άρνολντ βέβαια η Λίβερπουλ για τις επόμενες εβδομάδες. Θα δούμε αν θα είναι έτοιμος για τα μάτς με την Μπενφίκα. Αλλά παρόλα αυτά που είπα προηγουμένως, πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα η Λίβερπουλ θα περάσει την Μπενφίκα, όπως θα περάσει και η Μπάγκερν τη Βιγιαρεάλ. Τώρα, όσον αφορά το Chelsea Real, είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Θυμίζω ότι τα είπαν και πέρσι οι δύο ομάδες στους ημιτελικούς. Σε εκείνη την περίπτωση η Chelsea χαμογέλασε 1-1 στο προπονητικό της Real, στον Φρέντο Ντι Στέφανο, και 2-0 νίκη στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν θα είναι ίδια τα δεδομένα μέχρι τις 6 Απρίλη που είναι το παιχνίδι αυτό στο Λονδίνο για την Chelsea και θα παίξει και κλεισμένο το θυρών το παιχνίδι της. Αυτό θα είναι πολύ καλό για τη Real. Βέβαια θα μου πείτε και πέρσι και κλεισμένο το θυρών το μάτς και αποκλείστηκε η Real. Πολλές φορές δεν παίζει ο κόσμος ρόλο. Νομίζω η Real, αν ήθελε, αν κάποιος έλεγε ότι θα πάρεις οπωσδήποτε αντίπαλο από Αγγλία, την Chelsea θα επέλεγε και όχι τη City και τη Liverpool, αλλά όχι ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι μια καλή κλήρωση για την Real Madrid. Στα θετικά για τη Real είναι ότι έχει πλέον ψυχολογία μετά την πρόκριση επί της Παρή και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή την ανατροπή τη σπουδαία που έκανε η Real κόντρα στα προγνωστικά, γιατί οι περισσότεροι βασιλικού θεωρούσαν την Παρή φαβορή για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Είναι καλό για τη Real το ότι έχει τη ρεβάνση στον Μπερναμπέου, αλλά ξαναλέω όλα αυτά θα παιχτούν στο χορτάρι. Λοιπόν, να πούμε ότι 3η 5 Απριλίου είναι το Benfica Liverpool και το City Atletico Madrid, και 4η 6 Απριλίου είναι το Villarreal Bayern και το Chelsea Real. Μια εβδομάδα ακριβώς μετά η επαναληπτική με αντίθετη σειρά. Τα παιχνίδια που έγιναν 4η θα γίνουν 3η και το αντίθετο. Και θα πάμε τέλη Απρίλη και αρχές Μάη στη συνέχεια στους ημιτελικούς. Και να δούμε λίγο και τα ζευγαρώματα. Ο νικητής του Chelsea Real θα παίξει με τον νικητή του City Atletico και ο νικητής του Liverpool Bayern, του Liverpool Benfica, θα παίξει με τον νικητή του Villarreal Bayern. Επομένως, με μια πρώτη ματιά, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα τεράστιο derby Liverpool Bayern στα ημιτελικά. Από την αρχή της σεζόν και με βάση την παρουσία των ομάδων στους ομίλους, έλεγαν οι περισσότεροι πως ένας τελικός Liverpool Bayern θα ήταν ο πιο δίκαιος στο Champions League, θα ήταν πραγματικά ό,τι πρέπει. Τελικό δεν μπορούμε να τις δούμε αυτές τις ομάδες φέτος. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τις δούμε στον ημιτελικό και θα είναι δύο παιχνίδια εξαιρετικά, διότι ήταν ομαχίες ουσιαστικά. Και τώρα όσον αφορά το άλλο ζευγάρωμα, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε μια αναμέτρηση, είτε αυτό είναι Chelsea City, ένας αγγλικός εμφύλιος, είτε είναι Real City, είτε είναι Real Atletico, Derby δηλαδή Madrid, είτε Chelsea Atletico, όποιες ομάδες περάσουν, σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο ημιτελικός. Και για να φτάσουμε σιγά σιγά μετά και μέχρι το τέλος του δρόμου, θυμίζω ο τελικός είναι στις 28 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, στο Παρίσι πλέον και όχι στην Αγία Πετρούπολη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως γνωρίζουμε, η UEFA μέσα σε όλο το πλαίσιο των κυρώσεων στη Ρωσία πήρε και το τελικό από την Αγία Πετρούπολη και το μετέφερε στην πόλη του Φωτός. Και κάτι τελευταίο που αξίζει να επισημάνουμε, έτσι, με ελληνικό ενδιαφέρον, με ελληνικό χαρακτήρα, είναι η παρουσία δύο Ελλήνων, του Κώστα Τσιμίκα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, στην προμηνελική φάση, και μάλιστα κοντράρονται και μεταξύ τους ο τερματοφύλακας της Μπενφίκα με τον αριστερό μπακ της Λίβερπουλ. Το ότι οι δύο ομάδες αυτές συναντιούνται στα προμηνελικά σημαίνει ότι θα έχουμε σίγουρα έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ημιτελική φάση. Πολύ σπουδαίο αυτό. Και νομίζω ότι σίγουρα θα γίνει και η σχετική πλάκα μεταξύ τους τώρα που θα βρεθούν και στην αποστολή της εθνικής ομάδας για τα φιλικά που έχουμε να δώσουμε με Ρουμανία και Μαυροβούνιο. Καθώς από το Σαββατοκύριακο και μετά σταματάνε τα πρωταθλήματα και έχουμε υποχρεώσεις για τις εθνικές ομάδες. Και παρεμπιπτόντως υπάρχουν και τα τελευταία εισιτήρια για το Μουντιάλ που θα κρυθούν όχι μόνο στην Ευρώπη, γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Και αξίζει λίγο να αναφερθούμε σε αυτό προς το τέλος της εκπομπής, αν και περισσότερα θα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Αλλά πραγματικά έρχονται πολύ σπουδαία παιχνίδια και
στα προκριματικά του Μουντιάλ, τώρα μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Και φυσικά, αφού ήταν μέρα αφιερωμένη στις κληρώσεις σήμερα, υπήρχε και η κλήρωση του Europa League, επίσης στην προημιτελική φάση, και εκεί βγήκαν πολύ δυνατές αναμετρήσεις. Λειψία Αταλάντα, West Ham Lyon, Άιντραχτ Μπαρτσελόνα και Μπράγκα Rangers. Η Μπαρτσελόνα, που είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτής της διοργάνωσης, αφού πήρε μια πρόκριση κόντρα στη Γαλατά Σαράι, εκτός έδρας μάλιστα χθες, με 1-2 και ας προηγήθηκε η Γαλατά.
Ένα φανταστικό κολοπέδρι, αξίζει πραγματικά να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει, με αλλεπάλληλες προσποιήσεις μέσα στην περιοχή και πλασέ, έδειξε για μια ακόμη φορά την ποιότητά του και ένα ακόμη γκολ ο Αουμπάμεγιανγκ. Τώρα πλέον θα αντιμετωπίσει την Άιντραχτ, την οποία τη γνωρίζουμε και εδώ στην Ελλάδα από πρώτο χέρι, την αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στη φάση των ομίλων. Πήρε μια πρόκριση θρίλερ η Άιντραχτ χθες. Κόντρα στην Πέτης, έβαλε γκολ στο τελευταίο λεπτό της τελευταίας φάσης της παράτασης και ενώ όλα είχαν στα πάμε στα πέναλτι, είχε νικήσει 0-1 η Πέτης στην κανονική διάρκεια, είχε νικήσει η Άιντραχτ 1-2 στο πρώτο παιχνίδι. Και η ομάδα της Φραγκφούρτης θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα, δοκιμασία για τους Blaugrana, έχουν τον πρώτο λόγο βέβαια. Εάν προκριθεί η Μπαρτσελώνα, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του West Ham Lyon και εδώ θα έχουμε δυνατό ζευγάρωμα. Η West Ham έκανε έκπληξη απέκλειση σε Σεβίλη και λέω έκπληξη γιατί όποτε συμμετέχει σε Σεβίλη στο Europa League όλοι την έχουν πρώτο φαβορή για την κατάκτηση. Πόσο μάλλον φέτο που ο τελικό θα γίνει στην έδρα τη, ο Σάντζε Πιθουάν, δεν θα μπορέσει να πάρει μέρο σαν οικοδέσποινη σε Σεβίλη. Νίκησε 1-0 στην κανονική διάρκεια West Ham, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα και βρήκε δεύτερο γκολ του Γερμολέκο στην παράταση και απέκλεισε του Σεβιγιάνου. Πολύ μεγάλη διάκριση για την West Ham. Νομίζω μετά από 41 χρόνια βρίσκεται ξανά σε Πρεμιερ Λιγκ Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Πάρα πολλά χρόνια είχε να φτάσει μακριά στην Ευρώπη η ομάδα του Λονδίνου. Θα αντιμετωπίσει τη Λιόν που πέρασε την Πόρτο. Έκπληξη για πολλούς γιατί η Λιόν είναι μια ομάδα με σκαμπανεβάσματα φέτος. Νίκησε 1-0 στην Πορτογαλία και ήρθε 1-1 στην Γαλλία. Ο νικητής ξαναλέω αντιμετωπίζει το νικητή του Άιντραχτ Μπαρτσελώνα. Και από την άλλη είχαμε τον Μπράγκα Ρέιτζερς. Και το Λειψία, Αταλάντα. Η Λειψία πέρασε χωρίς μάτς στη φάση των 16 γιατί κανονικά έχει κληρωθεί να παίξει με Σπαρτάκ Μόσχας που αποκλείθηκε από τις Ευρωπαϊκές Ομάδες. Είναι η μόνη ρωσική ομάδα που συνέχιζε. Θα παίξει με την Αταλάντα. Η Αταλάντα που πήρε την πρόκριση κόντρα στη Λεβερκούζεν την νίκησε και στη Γερμανία με 0-1. Και θα παίξει ξανά σε δεύτερη συνεχόμενη φάση με γερμανική ομάδα και μάλιστα με γερμανική ομάδα που τη ταιριάζει στο στυλ και οι δύο ομάδες αρέσκονται στο γρήγορο επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνονται να κάτσουν πίσω. Και νομίζω ότι θα έχουμε ωραίο ρυθμό και πολλά γκολ και σε αυτό το ζευγάρι. Όπως είχαμε και στο Αταλάντα Λεβερκούζεν, όχι στον επαναληπτικό. Στο πρώτο παιχνίδι πήγαν τα πολλά. Στο 3-2 τη νίκη της Αταλάντα. Ο νικητής του Αταλάντα Λειψία θα παίξει με τον νικητή του Rangers Braga. Και τώρα εδώ, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό της Σεβίλης, θα δούμε, μπορεί να έχουμε ένα ζευγάρι, ας πούμε, Μπαρτσελώνα Αταλάντα ή Μπαρτσελώνα Λειψία. Όποιος περάσει από τα Αταλάντα Λειψία σίγουρα θα πάρει στο τελικό, γιατί θα θεωρείται το φαβορί κοντά σε Rangers ή Braga. Θα το δούμε βέβαια, η Braga απέκλεισε τη Μονακό στην προηγούμενη φάση, οι Rangers απέκλεισαν τον Αστέρα. Ωραία διοργάνωση και το Europa φέτος με δυνατές ομάδες και επίσης ήδη έχουν μείνει έξω από το η Dortmund, η Νάπολη, η Σεβίλη βέβαια, πολύ νίκη του Θεσμού. Νομίζω αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η ευρωπαϊκή συνέχεια σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι το τέλος, μέχρι τον Μάιο. We'll be right back.
πλέον έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Αρκετές ομάδες έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή τους στο Κατάρ το Νοέμβριο του 2022, το φετινό Νοέμβριο δηλαδή. Και υπάρχουν κάποια εισιτήρια που μένει να κλείσουν και θα κλείσουν τώρα σε αυτήν την διακοπή τα περισσότερα. Όλα τα βλέμματα στην Ευρώπη πέφτουν πάνω σε Πορτογαλία και Ιταλία, και το λέω αυτό γιατί είναι στο ίδιο γκρουπ ομάδων όσον αφορά τα μπαράζ. Και υπάρχει περίπτωση να κονταροχτυπηθούν στον τελικό για ένα εισιτήριο, ένα από τα τρία τελευταία που έχουν μείνει για την Ευρώπη, για το Μουντιάλ, εάν περάσουν τους αντιπάλους τους στην ημιτελική φάση, όπου θεωρούνται φαβοροί, τότε θα κονταριστούν και τότε θα δούμε ποια εκ των δύο θα περάσει το Μουντιάλ. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε Μουντιάλ είτε χωρίς Κριστιάνο Ρονάλντο, την τελευταία του ευκαιρία να πάρει μέρος σε ένα παγκόσμιο κύπελο και να κλείσει ουσιαστικά την καριέρα του με μια συμμετοχή σε Μουντιάλ, γιατί θεωρείται πολύ δύσκολο, όσο και αν μιλάμε για Ρονάλντο, να είναι και στο επόμενο Μουντιάλ, το 2026 πλέον. Είτε θα έχουμε ένα Μουντιάλ χωρίς την πρωταθλήτρια Ευρώπης, χωρίς την Ιταλία, και για δεύτερη συνεχόμενη φορά δεν θα είναι η Ιταλία σε Μουντιάλ, γιατί δεν ήταν ούτε το 2018, αλλά τώρα θα λάμψει δια της απουσίας της ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι κομβικές ημερομηνίες είναι 24 και 29 Μαρτίου. 24 Μαρτίου είναι η ημιτελική φάση των μπαράζ αυτών για την Ευρώπη. 29 Μαρτίου είναι η τελική, και φυσικά δεν γίνεται να μείνει ανεπηρέαστη η διαδικασία αυτή των μπαράζ, και αυτή η διαδικασία των μπαράζ, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την εμπόλεμη κατάσταση εκεί. Γιατί η Εθνική Ρωσίας έχει αποβληθεί από την UEFA, επομένως η Πολωνία που ήταν να την αντιμετωπίσει έχει περάσει άνευ αγώνος στον τελικό και περιμένει αντίπαλο, είτε την Σουηδία είτε την Ουαλία, αν δεν κάνω λάθος. Και η Ουκρανία, της δόθηκε μια μικρή παράταση, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή οι διεθνείς της Ουκρανίας να παίξουν αγώνα για προγραμματικά του Μουντιάλ, με όλα αυτά που γίνονται στην χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Και το παιχνίδι μπαράζ τους με τη Σκωτία πηγαίνει για Ιούνιο. Επομένως θα καθυστερήσει σίγουρα το ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Μουντιάλ. Σε επόμενη εκπομπή, όταν θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα αναφερθούμε εκτενέστερα στην προκριματική αυτή φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τώρα που κρίνονται όλα. Και θα κλείσουμε βέβαια με μπάσκετ και την τεράστια νίκη από όλες τις απόψεις του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ντέρμπι Ιωνίων για την Ευρωλίγκα. 101-73, ένα ιστορικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Μια σαρωτική νίκη των Ερυθρόλευκων κόντρα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπήκε με άγριες διαθέσεις από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, σκόραρε 38 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, σκόραρε 58 στο ημίχρονο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ήταν υποκατάρρευση κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο. Ένας Ολυμπιακός φοβερός που ξεκίνησε δυνατά με τον Φαλ να καταπίνει τους πάντες στη ρακέτα. Είχε απίστευτο ποσοστό στα τρίποντα, κυρίως στο πρώτο μέρος του αγώνα. Είχε απίστευτο ρυθμό στην επίθεση, είχε πολυφωνία στην επίθεση. Έφτασε και στην εκατοστάρα. Και παρεπιπτόντως πρέπει να σας πούμε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που σε ένα ντέρμπι Ιωνίων μία ομάδα φτάνει τους 100 πόντους και τους περνάει. Μετά το 1990, Δεκέμβριο 1990, ήταν ένα μάτς πρωταθλήματος μεταξύ των δύο, τότε που ήταν πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, ήταν πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και οι δύο τότε, γιατί ήταν ακόμη εποχές που μεσουρανούσε ο Άρης, ο ΠΑΟ και είχαν πολύ δυνατές ομάδες, και ο Ηρακλής, ο Πανιόνιος, φυσικά, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν έναν πιο δεύτερο ρόλο. Πρώτη φορά λοιπόν μετά από 31 και κάτι χρόνια ένα ντέρμπι Ιωνίων κρίνεται στους 100 πόντους, 28 πόντοι διαφορά. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε βέβαια να περάσει το ρεκόρ των 35 πόντων διαφορά που είχε επικρατήσει σε ένα παιχνίδι πάλι για την Ευρώπη. 73-38, με συγχωρείτε, ένα ιστορικό αποτέλεσμα είναι Ολυμπιακό. Σταμάτησε στους 28 πόντους η διαφορά. Και αυτό γιατί βέβαια ο Ολυμπιακός υπήρξε και η κούραση. Βέβαια είχε δώσει και άλλο ευρωπαϊκό παιχνίδι πριν από δύο μέρες
στο Κάουνας με την Ζαλγίνης, το οποίο το πήρε βέβαια και αυτό. Και χαλάρωσε στην άμυνα, ιδιαίτερα όταν όλα κρύθηκαν προς το τέλος του παιχνιδιού. Παναθηναϊκός, ο οποίος μπήκε κάπως στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου με διάθεση να μειώσει, κάποια στιγμή κατάφερε και έριξε διαφορά ακόμη και στους 14, νομίζω, ή στους 12, κάπου εκεί πήγε. Αλλά ο Ολυμπιακός, με προγραμματισμό του Βεζένκοφ σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, πάτησε γκάζι και ξαναπήγε μπροστά. Μια διαφορά που κυμαινόταν σταθερά εκεί πάνω κάτω στους 30 πόντους. Ένα ολοκληρωτικό μπάσκετ πραγματικά για τον Ολυμπιακό, όπως δήλωσε εκεί ο Κώστας Σλούκας. Και πλέον με μία ακόμη νίκη τέτοια, ο Ολυμπιακός έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την τετράδα και για το πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Έχει ακόμη τρία παιχνίδια, δύο έξω στη Γαλλία με Μονακό και Βιλερμπάν και ένα μέσα με την πρωτοπόρο Μπαρτσελώνα, στο Ταβερίνι της Κεφυλίας. Θα δούμε αν θα κλειδώσει την νίκη, την τετράδα βρισκόλια. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Ρεάλ και Αρμάνι που είναι από πάνω του και ο Ολυμπιακός καλοβλέπει την τρίτη θέση, ενώ έχει ελπίδες μαθηματικές και για τη δεύτερη, αν και είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το σενάριο. Ο Ολυμπιακός έχει στραμμένο το βλέμμα του στο τι θα κάνουν οι Ρεάλ και οι Αρμάνι. Έχει στραμμένο το βλέμμα του στο τι θα κάνει η Εφές που είναι κάτω στην πέμπτη θέση. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή διασταυρώνεται με την Εφές αν τερματίσει την τέταρτη θέση. Αυτό θέλουν να αποφύγουν στο μεγάλο λιμάνι. Αλλά αυτά θα τα δούμε αρχές Απρίλη που θα ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της EuroLeague και θα γίνουν γνωστές οι διασταυρώσεις. Τώρα όσο για τον Παναθηναϊκό, πολλοί πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού βγήκαν και μίλησαν για μια εμφάνιση ντροπή για την ιστορία του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει σε εκείνο το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι για το μέγεθος του Παναθηναϊκού η εικόνα που έβγαλε χθες στον αγωνιστικό χώρο δεν ήταν εντάξια. Ένα πάρα πολύ άσχημο αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού σε μια πάρα πολύ άσχημη χρονιά στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα είναι τρίτος στο επόμενο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό, μπορεί να νίκησε το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος, αλλά στη συνέχεια ήρθαν νίκες για τον Ολυμπιακό και στον πρώτο γύρο της EuroLeague και στον τελικό κυπέλλου που χρειάζεται να τρώει, που ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι, με εκείνη την ανατροπή του Ολυμπιακού στο 4ο δεκάλεπτο και την σκυλίσια άμυνα που έπαιξαν οι παίκτες του Μπαρτζόκα. Και φυσικά στο χθεσινό βραδινό μάτς στο ΣΕΦ που ήταν πραγματικά μια απίστευτη μπασκετική παράσταση για τους ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του και να ανασυνταχθεί. Η χρονιά στην EuroLeague έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν μπορεί να κυνηγήσει τίποτα. Αλλά στο πρωτάθλημα είναι ακόμη ολοζώντανος, έχει ήδη μια νίκη κοντά στον Ολυμπιακό. Σε τρεις εβδομάδες παίζουν και πάλι ομάδες για το δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Λογικά θα βρεθούν και στους τελικούς. Επομένως, στον Παναθηναϊκό πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα ως ένα κίνητρο από εδώ και πέρα να παρουσιάσουν ένα καλύτερο πρόσωπο και από εκεί πέρα στο τέλος χρονιάς να βρουν τι φταίει, πώς πρέπει να στηθεί η ομάδα, τι κινήσεις πρέπει να γίνουν, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να επιστρέψει, το επιτάζει η ιστορία του, να επιτρέψει περισσότερο ανταγωνιστικός και ποιοτικός στην Ευρώπη και γενικότερα στο μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχε μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία. Υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες φέτος, δεν το συζητάμε. Την άρπαξε από τα μαλλιά, την εκμεταλλεύτηκε. Ξαναλέω, παρά την κούραση, παρά το γεγονός ότι πριν από 48 ώρες η ομάδα είχε παίξει παιχνίδι στο Κάουνας. Και πραγματικά ήταν μια απολαυστική εμφάνιση αυτή των ερυθρολεύκων στο ΣΕΦ εχθές. Μακάρι ο Ολυμπιακός να κλειδώσει την τετράδα, να πάρει πλεονέκτημα έδρας. Όχι βέβαια το πλεονέκτημα έδρας σου εξασφαλίζει αυτόματα και την πρόκληση στο Final Four, αλλά όσο να είναι, έχεις ένα αβαντάζ. Όλα βέβαια θα κρυθούν στο γήπεδο. Νομίζω το Final Four στο Βελιγράδι φέτος, όχι στη Γερμανία όπως είχε αρχικά οριστεί. Λοιπόν, με το ρολόι να δείχνει 8.30, σήμερα αρχίσαμε και λίγο αργότερα από το κανονικό, θα σας αποχαιρετήσω για αυτή την εβδομάδα. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν στο μικρόφωνο, εδώ στην διαδικτυακή μας εκπομπή, στο ραδιόφωνο του NSTV, πρώτος σας σκόρερ, όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα τα είπαμε και είχαμε να πούμε πολλά για μία ακόμη εβδομάδα, για μία ακόμη εκπομπή. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη θα τα πούμε, να περνάτε τέλεια και εμείς εδώ θα είμαστε ξανά πάλι κοντά σας με όλο τον σχολιασμό της αθλητικής επικαιρότητας. Καλώς από τον Κυριακό, γεια σας.